Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση πραγματοποίησαν τα τρία τμήματα από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που στεγάζεται στο 5ο Γυμνάσιο στην Ανοπόλη Ξάνθης για να τιμήσουν την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Και τα τρία τμήματα συμμετείχαν με τραγούδια και ποίηματα και συνθήματα εκείνης της εποχής, με κεντρικό σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία». Ο Διευθυντής του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ξάνθης, Χρήστος Αλεξούδας, έδωσε συγχαρητήρια και στα τρία τμήματα που συμμετείχαν σε αυτήν τη γιορτή τιμής για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ελεύθερα αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερα αγωνιζόμενων Ελλήνων. Είμαστε ο μόνος ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός που μετά από 6 χρόνια για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορεί να λέει ελεύθερα την αλήθεια ο ελληνικός λαός, ο λαός της Αθήνας. Σήμερα γιορτάσαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου. Τιμήσαμε τους αγωνιστές, τους πασόδες της ημέρας εκείνης. Ευχαριστώ πολύ τους μαθητές και τους καθηγητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ξάνθης που ήρθαν στη γιορτή. Είπαμε ποίηματα, τραγούδια, διαβάσαμε το ιστορικό της ημέρας. Είδαμε και κάποια βιντεάκια από σπάσματα από την εποχή εκείνη και όλοι μαζί χαρακτήκαμε τα γεγονότα. Ήταν συνθέτης, ποιητής, τραγουδοποιός, μαέστρος και πιανίστας. Συνέδεσε την λόγια μουσική με την λαϊκή μουσική παράδοση. Έγραψε 61 έργα για το θέατρο, 10 έργα για το αρχαίο δράμα, 77 έργα για το κινηματογράφο, 11 οργανικά έργα, 16 παλέτα και 3 όπερες. Το 1961 κέρδισε βραβείο Όσκαρ καλύτερου πρωτοτύπου τραγουδίου για τα παιδιά του Πειραιά. Έφτανε στην Αθήνα στις 15 Ιουνίου 1994. Η κυρία Μάνου Πετσιδάκη, το κύριο χρήστηκε στα μέλη του 18ου αιώνα το 1897. Αρχικά ήταν η ιδιοκτησία του Σεραίου Ισαάκ Ανιέτ, ενός πλούσιου χρηματιστήριου, ο οποίος ταυτόχρονα ασχολούνταν με το εμπόριο τοπικού και τα μεσητικά. Αρχιτεκτονικό δείγμα της κοσμοπολιτικής αντίληψης της Ξάνθης του προηγούμενου αιώνα. Μετά το θάνατο του Δανιέλ, στο κτίριο στεγάστηκε η οικονομική απορία Ξάνθης και αργότερα το κουραρχείο. Η οικογένεια Χαζηδάκη φέρεται να έμεινε στο συγκεκριμένο σπίτι μεταξύ το 1927 με το 1928. Το κτίριο αρχικά ονομαζόταν Μέγαρο Σαρκούτσο ή Μπρεν Μέσο. Με λένε Μάνο Χατζηδάκη, είμαι λαχιοπόλης του ουρανού και μοιράζω αριθμούς σε εξωτικά και αγγέλους. Σκόρπισα τα λαχεία μου στους γαλαξίες και το άπειρο. Έτσι δεν θα είναι δυνατόν κανείς να ξαναδημιουργήσει. Να πράξει το καλό που λέει ή το κακό. Σπατάλη η απόφασή μου, μα ο κόσμος πάει για να χαθεί. Σκορπίστε τα λόγια σας όπου μπορέσετε και όπου βρείτε. Μην τα αφήσετε κέρδος για τους πολλούς, για να φοβούνται. Εμάς τους ποιητές, εμάς που τα χέρια μας την ώρα του ύπνου ζωγραφίζουν ελεύθερα τους ανέμους. Με χρώματα και με σχηματισμούς πτηνών και που μας υποθετούν παντοτινά μέσους αιώνες με την αθάνατη μορφή του λαχιοπόλη του ουρανού.